Ο Θεός, λένε, είναι αγάπη. Πώς λοιπόν παρουσιάζεται από παντού ως αυστηρός τιμωρός? Γιατί δεν παρουσιάζεται ως Θεός μόνο αγάπης, ως και κατανόησης, παύλα, συγχώρεσης, ακόμη και μετά θάνατον? Όταν δηλαδή είναι πια αργά, θα ήθελα ο Θεός μου να είναι μόνο και αποκλειστικά τέτοιος Θεός. Αχ, τι να απαντήσω, τι να απαντήσω. Εδώ βγάζουμε μία ενέργεια του Θεού, τη δικαιοσύνη. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Ξέρετε, ένας σύγχρονος νεονικολαϊτισμός που υπάρχει στη χώρα μας, δηλαδή ότι μπορεί κανείς να αμαρτάνει και ο Θεός είναι αγάπη. Υπάρχει ένα τραγούδι, γιατί ξέρετε, ό,τι φιλοσοφικές ιδέες ή θεολογικές στραβές αιρετικές υπάρχουν, βγαίνουν και ανάλογα τραγούδια. Ένα λοιπόν τραγούδι λέει το εξής, ότι πήγα, λέει, στο μπαρ και εκεί βρήκα έναν Άγιο να πίνει νερό και, να κοινωνάει με νερό και ουίσκι. Και τότε, πάτερ μου, λέει, τι θέλεις εσύ εδώ? Άκουσε, λέγει, παιδί μου, αν θέλεις να γιάσεις πρέπει να αμαρτήσεις, και αν προλάβεις μετανοείς. Άκουσον. Ακούσατε? Και αν προλάβω, και δεν προλάβω, να χάσω αιωνίως τη ζωή, αν είναι δυνατόν. Και ότι πρέπει να περάσω μέσα από την αμαρτία. Αυτό έλεγε ο αρχαίος νικολαϊτισμός. Παραχρήστε δι την σάρκα, έλεγε. Πρέπει να καταστρέψω τη σάρκα δια της ανηθικότητας για να απαλλαγώ από αυτήν. Ήτανε γνωστικισμός αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτός αναβεί πάλι δυστυχώς, και θα σας έλεγα, παιδιά, πολύ προσοχή, γιατί στην εποχή μας, βέβαια, θεολόγοι έχουν, ποιος άλλος, έχουν κάνει αυτήν την εργασία, αιρετική βεβαίως, που να λέγουν ότι ο Θεός είναι μόνον αγάπη, γιατί έτσι μας ταιριάζει, γιατί έτσι θα σωθούμε, και ότι ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Κάποτε βρέθηκαμε έναν τέτοιο θεολόγο και στην Αθήνα, και όταν κάτι, πώς έγινε κουβέντα και αναφέρθηκα στη δικαιοσύνη του Θεού, έβαλε τις φωνές. Τι λέει η δικαιοσύνη του Θεού? Αυτά λέμε στους ανθρώπους και τους τρομάζουμε. Α, να μιλάμε λοιπόν για αγάπη, ώστε οι άνθρωποι μπορούν να αμαρτάνουν, να κοινωνούν με ουίσκι και νερό, και ότι πρέπει να περάσουμε, από την αμαρτία για να σωθούμε. Είναι αιρετικές θέσεις αυτές. Παιδιά, ο Χριστός είναι και αγάπη, ο Χριστός είναι και δικαιοσύνη. Μην το ξεχνούμε αυτό ποτέ μα ποτέ, διότι ο Θεός βάζει τάξη στα του οίκου του, και δεν μπορεί να μπει αυτή η τάξη όταν υπάρχει μόνον η αγάπη και όχι η δικαιοσύνη. Ξέρεις τι θα πει μια ζωή ολόκληρη να είσαι εκείνος που θα αρπάζεις καρπαζές από τους αδικούντας και τα λοιπά, και να τους δεις όλους αυτούς χωρίς μετάνοια, εννοείται, να είναι πλάι σου? Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Μα για στάσου. Είναι, δεν είναι θέμα στοιχειώδους δικαιοσύνης, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι θέμα δικαιοσύνης που θα μου αποδώσει ο Κύριος, λέει, την ημέρα εκείνη. Θα πάρει στεφάνι ο Παύλος, θα πάρει στεφάνι και ο Πιλάτος και ο Καϊάφος και ο Άννας? Δεν είναι θέμα δικαιοσύνης αυτό? Και τι θα λέγαμε στον Θεό? Είσαι άδικος. Είσαι άδικος όταν υποτεθεί ότι έχει μόνο την αγάπη. Ο Θεός, παιδιά, είναι και αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Αυτό μην το ξεχνούμε ποτέ.